γύρω από την προανακριτική και με την εξαίρεση των κυρίων Τζανακόπουλου και Πολάκη, αλλά και με το έγγραφο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με το οποίο οι προστατευόμενοι μάρτυρες της Αμερικής μπορεί και να είναι και προστατευόμενοι μάρτυρες της Ελλάδας. Μας ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούω. Ελάτε. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από τις εξελίξεις γύρω από την προανακριτική, παρακαλώ. Διότι είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό που ναι. Δεν θα μας φτάσει ένα δεκάλεπτο που μου παραχωρείτε. Θα προσπαθήσουμε, ελάτε. Τρεις ώρες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την εξαίρεση του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Τζανακόπουλου. Πρόκειται περί μιας παράνομης ενέργειας, αντισυνταγματικής, που έχει άλλους στόχους. Αυτό που λέγεται ότι έχει συμβεί και στο παρελθόν είναι ένα από τα πολλά ψέματα που χρησιμοποιούν κάποιοι για να δικαιολογήσουν τις αθέμητες πρακτικές τους στη συγκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου της Νοβάρτης. Λένε ότι έχει συμβεί στο παρελθόν. Σας γνωρίζω λοιπόν, εσείς μπορεί να το θυμάστε, εγώ είμαι πολύ πιο παλιός και τα θυμάμαι όλα ευτυχώς. Το 2010, καταρχήν δεν είχαμε προκαταρκτική επιτροπή, είχαμε εξεταστική νομίζω, αλλά ναι. Βέβαια το αφήνουμε. Δεν υποβλήθηκε έτοιμα εξαίρεσης, ούτε εξαιρέθηκαν. Απλώς υποβλήθηκε ευχή. Γιατί έτσι η εξαίρεση δεν προβλέπεται από τον νόμο και ούτε η Επιτροπή είναι αρμόδια να εξαιρέσει. Υποβλήθηκε λοιπόν ευχή και έγινε αποδεκτή από αυτούς που είχαν υποβάλει την ευχή και αυτοί ζήτησαν, απομακρύνθησαν από την Επιτροπή. Επιπλέον, τότε η αιτιολογία ήταν και ορθά κατά την άποψή μου ότι είχαν ήδη εξεταστεί ως μάρτυρες ναι. Στην ποινική διερεύνηση. Ενώ τώρα δεν έχουν εξεταστεί. Ο νόμος είναι κατηγορηματικά ρητός ότι αποκλείονται να εκτελέσουν χρέη εισαγγελέα, γιατί εδώ εφαρμόζεται η διατάξη του κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτοί που έχουν ήδη εξεταστεί, όχι αυτοί που πρόκειται να εξεταστούν. Με την ίδια λογική θα μπορούσαν απλώς λέγοντας θα καλέσω τον Παυλόπουλο σαν μάρτυρα να τον αποκλείουμε. Κύριε Παπαγγελόπουλε, χθες εγώ άκουγα. Να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα και θα σας δώσω και μια είδηση. Εγώ όλα αυτά, επειδή δέχομαι τον τελευταίο καιρό μια βάρβαρη και χυδαία επίθεση με ψέματα, έχω σαν όπλο μου την αλήθεια και την νομιμότητα. Εγώ λοιπόν θα τους ταράξω στην νομιμότητα. Ναι. Σήμερα καταθέτω, έχω δώσει οδηγίες και έχω συνηθεί με τον κύριο Τσοβόλα, ναι. Θα καταθέσει και αίτημα και υπόμνημα που θα αναλύει αυτούς τους λόγους για τους οποίους είναι παράνομη η εξαίρεση, η οποία στο κάτω-κάτω εμένα με ευνοεί, ξέρετε γιατί. Διότι αν επιμείνουν σε αυτή την παράνομη τακτική, η διαδικασία όλη αυτή θα είναι άκυρη. Και όταν πώς θα έρθει η ώρα άκυρη. Του ειδικού δικαστηρίου ή του συμβουλίου. Πώς θα είναι άκυρη, κύριε Υπουργέ? Διότι δεν προβλέπεται αυτή η εξαίρεση. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω. Επειδή όμως εγώ δεν θέλω. Ένα λεπτό ακόμα. Ναι, ναι. Επειδή εγώ δεν θέλω να αποφύγω τις όποιες ευθύνες, μάλλον τις δίθεν ευθύνες, με ακυρότητες, αλλά θέλω να πω στην ουσία, επισημαίνω σήμερα με αίτημά μου, που θα καταθέσει ο κύριος Τσοβόλας, νομίζω το μεσημέρι, αφενός μεν, το ότι δεν πρέπει να εμείνουν σε αυτή την παράνομη και επιπλέον, θα καταθέσω κι εγώ έτσι εξαίρεση για να αποδείξω την υποκρισία. Επειδή καταλαβαίνω. Τι θα κάνουν στο δικό μου έτοιμο εξαίρεση για πολύ σοβαρότερους λόγους. Να το δούμε. Για ποιους, κύριε Υπουργέ. Ορίστε. Ποιους θέλετε να εξαιρεθούν καταρχήν? Εγώ δεν θέλω να εξαιρεθεί κανένας. Εξαναγκάζομαι να το κάνω. Ναι, όχι. Για ποιους και για ποιο λόγο? Αυτό μας περιμένουμε λίγες ώρες. Ο κύριος Τσοβόλας. Ένα λεπτό. Είναι σημαντικό αυτό. Να μας πείτε την είδηση τώρα, αφού θα το καταθέσει ο κύριος Τσοβόλας. Την είπα. Ο κύριος Τσοβόλας τις επόμενες ώρες θα καταθέσει υπόνοιμα, στο οποίο δεν ζητάει μόνο την εξαίρεση, γιατί εγώ σας είπα, είμαι άνθρωπος που σέβομαι τους θεσμούς και την νομιμότητα. Αλλά και τα ψέματά τους θα αντιπαρατάξω την αλήθεια και την νομιμότητα. Κύριε Παπαγγελόπουλε, λοιπόν, αφού θα επισημάνει το παράνομο των ενεργειών της Επιτροπής, ναι. Στη συνέχεια θα τους πει ότι εάν επιμείνουν σε αυτό το παράνομο, ναι. Για να μην υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Για πολύ σοβαρότερους λόγους. Μπορείτε να μας πείτε για πόσα πρόσωπα την εξαίρεση θα ζητήσετε, τουλάχιστον, αφού δεν μας λέτε το όνομα? Για τρία. Άρα θα ζητήσετε την εξαίρεση 3 μελών της Επιτροπής. Από τη Νέα Δημοκρατία ή και από το Κίνημα Αλλαγής? Από ποιο κόμμα, κύριε Παπαγγελόπουλε? Από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κοιτάζω κόμματα, κύριε. Εννοώ από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κίνημα Αλλαγής.
και από όποιον έχει παρανομή, έχει εκφράσει μεροληπτική στάση απέναντί μου και δεν συνάδει αυτή η στάση. Αμέσως πάμε να δώσω νόμι. Κύριε Παπαγγελόπουλε, να καθαρίσουμε αυτό. Θα ζητήσετε την εξαίρεσή τους για να εξισορροπήσουν τα πράγματα επικαλούμενος θέματα διαδικασίας ή εγείροντας νομικό ζήτημα σε βάρος τους. Εγείροντας νομικά πολύ σοβαρά ζητήματα. Μάλιστα εδώ πρέπει να τα οποία έχουν σχέση με την υπόθεση της Νοβάρτης. Βεβαίως. Μας. Και θα τα δείτε αυτά, διότι ο κ. Σοβολάς... Να σας ρωτήσω κάτι. Θα αφορούν δηλώσεις τους. Πάνω σε αυτά τα οποία είπατε μέχρι τώρα, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Είπατε για την εξαίρεση των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου. Μάλιστα. Ποια είναι η αιτιολογία. Μισό λεπτάκι, το ερώτημά μου για να καταλάβετε τι ρωτάω. Ναι. Θα μπορούσε, ας πούμε, ο κύριος Σαμαράς να είναι μέλος αυτής της επιτροπής. Γιατί προσέξτε, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος είναι άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν ως μάρτυρες. Εγώ δέχομαι το σκεπτικό σας για ότι το 10 είχαν ήδη κληθεί κάποιοι. Υπάρχει μια διαφορά. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είναι από την άλλη μεριά, είναι μηνύων, θα μπορούσε να είναι μέρος αυτής της επιτροπής. Όχι. Τότε γιατί δεν μπορεί ο κύριος Σαμαράς και μπορεί ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Τζανακόπουλος είναι μηνυτής. Όχι, ακριβώς. Είναι από την ανάποδη, σας λέω. Όχι. Δεν είναι από την ανάποδη. Έχουμε δύο όψεις. Έχουμε την υπόθεση. Ο κύριος Σαμαράς είναι μηνυτής δικός μου. Έχει κάνει μήνυ σε βάρος μου. Σύμφωνοι, ρωτάω. Θα μπορούσε να είναι μέλος της επιτροπής. Έχει μηνύσει κανέναν. Θα μπορούσε να είναι μέρος της επιτροπής. Σας είπα όχι, γιατί είναι μηνυτής. Το λέει ο νόμος. Ωραία. Οι άλλοι που θα είναι μάρτυρες, γιατί μπορούν να είναι. Ποιοι θα είναι μάρτυρες. Ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης. Ο νόμος έχουν λέει αυτοί που έχουν ήδη εξεταστεί ως μάρτυρες. Μα με συγχωρείτε εδώ. Επί της ουσίας μιλάω. Επί της ουσίας μιλάω κι εγώ. Δεν έχει γίνει ακόμα. Θα γίνει. Δηλαδή γίνει λοιπόν και τότε. Τότε τι, να πάψουν τότε να είναι μέλη της επιτροπής. Επαναλαμβάνω. Ο νόμος λέει αυτοί που έχουν ήδη εξεταστεί ως μάρτυρες. Σύμφωνοι. Εξεταστεί ως μάρτυρες ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος. Τώρα, συγγνώμη που θα παρέμβω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στο θέμα της εξαίρεσης που θα ζητήσει ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Το θέμα είναι γιατί ζητάτε τώρα την εξαίρεση. Στα πρόσωπα και τους λόγους. Ρώτησε ο Κώστας Πουλακίδας. Ναι. Είναι δηλώσεις τους, για δηλώσεις τους, κύριε Υπουργέ, ή για συναντήσεις τους, για παράδειγμα. Ο κύριος Σοβόλας είναι πολύ καλός νομικός, έχει εφράδια, θα σας τα εξηγήσει όλα. Δεν θέλω να παρέχω στο έργο του. Εγώ απλώς σας λέω ότι μολονότι πιστεύω ότι η Επιτροπή τώρα, δεν είναι αρμόδια. Εγώ θα το πω γιατί το έχει πει δημόσια ο ένας εξ αυτών. Και θα ρωτήσω αν είναι το ένα από τα πρόσωπα. Ο κύριος Πλεύρης έχει πει ότι ετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει την εξαίρεσή του, γιατί υπάρχει μια φωτογραφία του να πίνει καφέ με τον κύριο Φρουζή σε ανύποπτο χρόνο. Είναι το ένα πρόσωπο. Κύριε Παυλόπουλε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το λέω γιατί το έχει πει ο ίδιος δημόσια. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι Παπαγγελόπουλος, που κάποιοι ονειρεύονται να με οδηγήσουν αν μπορούσαν και σε έκτακτο στρατοδικείο. Ονειρεύονται, αλλά δεν θα γίνει αυτό το πράγμα βέβαια, διότι είναι προφανής η αλήθεια, έχει αρχίσει και αποκαλύπτεται. Επομένως, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω τι θα κάνω. Πάντως, εγώ. Πάντως, ζητώντας την εξαίρεση, κύριε Παπαγγελόπουλε, και εσείς, είναι σαν να αναγνωρίζετε τη διαδικασία. Δεν κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Σας είπα. Εξηγώ πρώτα γιατί είναι παράνομο και τους λέω. Εάν επιμένετε στην παρανομία αυτή, καταθέτω κι εγώ έτσι εξαίρεση, μολονότι. Σας λέω εκ των προτέρων ότι η διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται. Όμως ένα λεπτό, συγγνώμη. Αν η αφετηρία του αιτήματός σας για την εξαίρεση των τριών, όπως λέτε, είναι οι παράνομες ενέργειές τους που σχετίζονται με την υπόθεση της Νοβάρτης, γιατί δεν έχει κατατεθεί εξ αρχής, αλλά περιμένατε να το φέρετε στο τραπέζι, να το πω έτσι, ως υπερασπιστική γραμμή, ως αντίβαρο, να το πω έτσι. Εξισορρόπηση. Καμία εξισορρόπηση. Απλώς θα αποδειχθεί η υποκρισία. Για σοβαρότερους λόγους που επικαλούμαι εγώ, θεωρώ ότι δεν θα τους εξαιρέσουν. Και θα πρέπει να εξηγήσω στον ελληνικό λαό γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μάλιστα. Και η νομική σας γνώμη, κύριε Παπαγγελόπουλε, σας το είπε ο κύριος Παυλόπουλος προηγουμένως. Εάν αποδειχθεί ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες τελικά είναι κοινά πρόσωπα, ή έστω τα δύο ή τα τρία, ή δεν ξέρω εγώ πόσα από αυτά, νομικά σας ρωτάω τώρα, με την εμπειρία σας,
τίθεται θέμα ακυρότητας για τη δικογραφία. Ακούστε, νομικά εγώ θεωρώ ότι δεν τίθεται. Βέβαια δικαιολογώ όσους κάνουν νομική προσέγγιση, δικηγόρους, ναι, νομικούς καθηγητές, ότι μπορεί να τίθεται θέμα ακυρότητας. Τα νομικά την χάνουν πολλών ερμηνεών και αναγνώσεως. Ξέρετε, εγώ, γιατί θέλω, θέλω να επισημάνω, αν θέλετε θα σας εξηγήσω γιατί δεν τίθεται και θέμα ακυρότητας. Θέλω όμως να επισημάνω το εξής. Μετά την πρώτη γραμμή άμυνας περί σκευωρίας, τώρα κάνουμε μερικά βήματα πίσω και εφαρμόζουμε, προσπαθούμε να εμφανίσουμε ότι πρόκειται περί ακυρότητος. Εγώ σαν νομικό επιχείρημα το δέχομαι. Και μπορεί να έχουν δίκιο αυτοί και να κάνω εγώ λάθος. Mm-hmm. Αυτό θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Κύριε Παπαγγελόπουλε, την προηγούμενη φορά μας είχατε πει εδώ για τις αλλεπάλληλες συναντήσεις σας με τον κύριο Σαμαρά. Σήμερα θα μας πείτε τι σας ζητούσε. Να μην απαντήσω, κύριε Παπαγγελόπουλε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το άλλο, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Παρακαλώ. Εκτός λοιπόν από τη μετατόπιση από τη γραμμή άμυνας ότι είναι σκευωρία και ότι τώρα πάμε σε ακυρότητα, εγώ θέλω να πω το εξής. Για νομικό επιχείρημα το δέχομαι να το συζητήσουμε και μπορεί να κάνω λάθος. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, ποτέ δεν υπήρξα πάπας. Mm-hmm. Παπαγγελόπουλος είμαι. Εδώ όμως μπαίνει ένα θέμα. Τα δημόσια πρόσωπα δεν πρέπει να οχυρώνονται πίσω από νομικά τερτύπια, αλλά πρέπει να τους νοιάζει η ουσία. Πρέπει να δούμε λοιπόν εάν αυτά που κατέθεσε οι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι κουκουλοφόροι, άλλο ένα νομικό παράδοξο αυτό στην Ελλάδα, ναι, αν αυτά που λένε είναι αληθινά. Εγώ αυτό δεν λέω ότι είναι αληθινά, αλλά τώρα να λέμε σκευωρία στην αρχή όλα αυτά. Την έστω ο Παπαγγελόπουλος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Μπάμπη. Πρέπει να κλείσουμε τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Γιατί, μισή κουβέντα. Επειδή θα δούμε αν υπάρχει επαναχώρηση για το θέμα της σκευωρίας. Εγώ σας ρώτησα αν υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι και σκευωρία και ακυρότητα. Όχι, μισό. Όχι. Είναι παράλληλα πράγματα αυτά. Παράλληλα. Το ερώτημά μου είναι. Η σκευωρία είναι η ακυρότητα. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υποστατευόμενοι μάρτυρε. Κύριε Παπαγγελόπουλε. Χρησιμοποιήθηκαν από το FBI πολλά χρόνια πριν. Σα ρωτώ την αρχή σου. Σα ρωτώ το εξή. Παρακαλώ, έχει σημασία. Αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τότε είμαι φοβερό τύπο. Αύριο πρέπει να προταθώ από την Ελλάδα να αναλάβω ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Καλά. Να εξετάσετε και αυτό. Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σα ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πριν πάμε σε διάστημα.